Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προσανατολίζονται οι αγρότες, επισημένοντας ότι τα προβλήματα συνεχώς διωγγώνονται και η συρρήκνωση του αγροτικού εισοδήματος είναι πλέον δεδομένη. Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων συνεδρίασε στη Λάρισα με στόχο να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με πρωτοβάθμια σωματεία ώστε να αποφασιστούν και οι πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν το επόμενο διάστημα. Ναι, την Κυριακή προχθές 17 του μηνός, 12 ώρα το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δήμου Λάρισας πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που συνεδρίασε. Ήταν εκεί όλες οι ομοσπονδίες, 14 στον αριθμό που υπάρχουν στη χώρα, με τους αγροτικούς συλλόγους, με επιτροπές αγώνα, και συζητήσαμε για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στον αγροτικό τομέα όσον αφορά στους μικρομεσαίους αγρότες και παραγωγούς και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Βέβαια και τι κάναμε και μέχρι να φτάσουμε εδώ για αυτές τις δράσεις, μικρές ή μεγάλες, που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά σε καταλήψεις, σε εφορίες, υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ και αλλού. Αυτό που υπόθηκε από όλους τους συναδέλφους και από όλη τη χώρα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη που συμμετείχαν στη σύσκεψη, είναι ότι συρρυκνώνεται κι άλλο η μικρομεσαία αγροτιά, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και βέβαια τα πρωτεύοντα ήταν η απλήρωτη παραγωγή που υπάρχει σε πολλά μέρη της χώρας, η ανασφάλιστη παραγωγή όσον αφορά τον ΕΛΓΑ, που μόνο να παίρνει χρήματα από τις τσέπες μας, ξέρει, και να μην ασφαλίζει στο 100% των ζημιών και από καιρικές συνθήκες και από ασθένειες. Για τον ΕΦΚΑ, τα υψηλά χρήματα που δίνουν οι αγρότες, την άγρια φορολόγηση που θα ανεβαίνει κάθε χρόνο, αυτά που και εμείς εδώ από τον νόμο της Άρτας και την περιοχή βάζουμε ως πρώτα και κύρια ζητήματα. Κοινή συνισταμένη αποτελεί η στήριξη των φτωχομεσαίων αγροτών, οι οποίοι πλήττονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται, τονίζει επίσης. Ναι, πράγματι υπήρξε κοινή συνισταμένη. Συμφωνήσαμε με την εισήγηση που έγινε από τη Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής, η οποία είναι ότι από την αρχή του χρόνου, από τις πρώτες μέρες του χρόνου έως τα μέσα του Γενάρη, να έρθουμε σε επαφή με τους αγροτικούς συλλόγους, να συνεδριάσουν οι αγροτικοί συλλόγοι όπου υπάρχουν και όπου δεν υπάρχουν επιτροπές αγώνα, να το πω έτσι, να έρθουμε σε επαφή με τα στερήματά μας, με τα πόδια μας, δηλαδή τους αγροτικούς συλλόγους, και να συζητήσουμε όσον αφορά την κλιμάκωση του αγώνα. Γιατί από ό,τι φαίνεται και βλέπουμε και μέρα με τη μέρα, μέτρα θα έρθουν κι άλλα. Και θα πρέπει κι εμείς να πάρουμε τα μέτρα μας, αν θέλουμε να υπάρχουμε, να πάρουμε έστω μια παράταση σε αυτό που κάνουμε. Γιατί δεν θα σταματήσει η συγκέντρωση γης και παραγωγής σε λίγα χέρια. Είναι μια απόφαση Βρυξελών και Αθηνών, όποιοι και αν είναι στις κυβερνήσεις. Δεν θα σταματήσει και πρέπει να βάλουμε πλάτη για να μπορέσουμε κάτι να αφήσουμε και στα παιδιά μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε σήμερα με αξιοπρέπεια, αλλά και να βάλουμε στόχο, ούτως ώστε να αλλάξει αυτή η πολιτική, να αλλάξει αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, να παράγουμε πραγματικά για τις διατροφικές ανάγκες της χώρας μας, που έχουμε όλες τις δυνατότητες, κυρία Ευαγγελίου, να το κάνουμε, να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα και να έχουμε αυτάρκεια ως ελληνικός λαός, αλλά και να εξάγουμε σε άλλες χώρες. Αναφορικά με την πρόσφατη απεργιακή κινητοποίηση και τη συμμετοχή, ο κύριος Μπέτσας τόνισε ότι υπάρχουν μεν αδυναμίες στο εργατικό κίνημα, ωστόσο υπογράμμισε, μόνο με τον αγώνα μπορεί να δοθεί λύση στα μεγάλα προβλήματα και αδιέξοδα που αντιμετωπίζονται. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες. Γνωρίζουμε ότι το κίνημα δεν είναι σε αυτή την κατάσταση που θα έπρεπε να είναι, σύμφωνα με αυτά που δέχεται, με αυτά τα πλήγματα που δέχεται. Γνωρίζουμε όμως ότι ο αγρότης σήμερα, που έχει μια σεβαστή κτηνοτροφική μονάδα ή μια καλλιέργεια, έχει ένα κτήμα, πραγματικά δεν σταματάει το 24ωρο. Προσπαθεί να τελειώσει από τα ζώα, να πάει για ένα μεροκάματο κάπου, να κάνει μια μεταφορά, κάπου να πάει σε ένα συσκευαστήριο. Είναι και ο καιρός αυτός με τα σπυριδοειδή. Εμείς από την πλευρά μας συμμετείχαμε στην πανελλαδική απεργία εδώ στην Άρτα μαζί με το Εργατικό Κέντρο Άρτας και τα άλλα σωματεία που συμμετείχανε. Γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, γνωρίζουμε όμως και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Γιατί, να πούμε και το άλλο, ότι οι αγρότες σήμερα δύσκολα βρίσκεις, κύριε Ευαγγελίου.
Καιρό με τον καιρό φεύγουν από το επάγγελμα. Πολλοί φύγανε στο εξωτερικό, πολλοί προσπαθούν να κάνουν κάτι άλλο. Έχει ερημοποιηθεί η περιοχή σε κάποια μέρη. Δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν παλιότερα όσον αφορά τον πληθυσμό, που και αυτός είναι στόχος να μειωθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όσον αφορά τώρα την απεργιακή συγκέντρωση, εμείς θα κάνουμε προσπάθειες ούτως ώστε και με τους συμμάχους μας σε επόμενες κινητοποιήσεις να έχουμε πιο δυνατή παρουσία και με αγροτικά μηχανήματα, γιατί βλέπουμε ότι και στα νέα τα παιδιά που αποφασίσανε να μείνουν στα χωράφια στις εκμεταλλεύσεις αυτές που είχαν οι γονείς τους, και ήταν αυτό ένα αποκούμπι για αυτούς, δεν ξεκινάνε από την αρχή, μας λένε ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν μπορούν να πληρώσουν όλα αυτά που τους έρχονται και λέει η κυβέρνηση θα αυξήσει και 12 ευρώ θα δώσει 12 ευρώ το στρέμμα για τον έμφυα, θα πληρώνουμε. Φανταστείτε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Όσο οι περισσότεροι βγαίνουμε στον δρόμο μαζικά, οργανωμένα και δυναμικά, διεκδικούμε. Το αφορολόγητο για τους αγρότες δεν ήρθε από το πουθενά. Δεν συζητιόταν πριν τις κινητοποιήσεις, τις προπέρσινες και τα άλλα που κερδίσαμε. Όπως για τα αγροτοδικεία. Μόνο που ξέχασε προχθές η κυβέρνηση και δίκασε τρεις συναδέλφους μας στη Βέρεια για τα μπλόκα που είχαν στην Κουλούρα Ημαθίας. Τους ξέφυγε, φαίνεται, γιατί λένε στην τηλεόραση ότι εμείς δεν θα στήσουμε αγροτοδικεία. Φαίνεται τους ξέφυγε. Δεν μας πτωούν όμως ούτε οι διώξεις τους και σε κάποιες περιπτώσεις θα τους δώσουμε να καταλάβουν ότι οι αγρότες μπορεί να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα όσον αφορά το συνδικαλιστικό κομμάτι. Μπορεί να είναι οικονομικά και έτσι σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά δεν θα αφήσουν εύκολα να τους πάρουν τη γη, τις εκμεταλλεύσεις και να τους πετάξουν έξω από το σπίτι, ό,τι κυβερνήσεις και να είναι αυτές. Υπάρχει η ελπίδα, υπάρχει η μαγιά, υπάρχει η πείρα, και η πείρα μας δείχνει ότι οι αγρότες θα ξεσηκωθούν μαζί με τους συμμάχους τους και πραγματικά θα αλλάξει η ζωή τους προς το καλύτερο για αυτούς και τις οικογένειάς τους. Άλλος δρόμος ούτως ή άλλως δεν υπάρχει. Και στο παρελθόν, με σκαμπανεβάσματα του αγροτικού κινήματος, είχαμε όμως κατακτήσεις. Αυτό θα επιδιώξουμε και τώρα και μπροστά στην κλιμάκωση που από ό,τι φαίνεται και αποφασίστηκε στην προχθεσινή πανελλαδική σύσκεψη, μπροστά στην κλιμάκωση του αγώνα, μαζί με τους συμμάχους μας, θα δείξουμε και εμείς εδώ από την ΆΡΤ ότι έχουμε σοβαρότατα προβλήματα ως αγρότες και παραγωγοί και ότι δεν αντέχουμε άλλο.